Game Changer, τα νέα ρωσικά τεχνολογισμένα οχήματα μάχης BMP-3 στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπογράφουν τη νίκη του Πούτιν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία λοιπόν απέδειξε περίτρανα ότι η δυτική ποιοτική υπεροχή οπλικών συστημάτων, μέσων και πυρομαχικών, στερούμενη ποσοτήτων, δεν αρκεί για να υπερισχύσει της ρωσικής ποσοστικής υπεροχής υποδεέστερων αντίστοιχων συστημάτων. Σύμφωνα με βουλγάρικο έγκριτο διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης, φέτος έγινε η πρώτη αποστολή οχημάτων μάχης πεζικού BMP-3 στις μαχόμενες ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Αυτά τα θαύματα του σύγχρονου πολέμου παρασύρθηκαν από την Urga Mazavod, την εταιρεία πίσω από την παραγωγή αυτού του περιζήτητου τεθωρακισμένου οχήματος. Η παράδοση αναφέρθηκε από την Rostec, μια ρωσική κρατική αμυντική οντότητα. Τα οχήματα μεταφέρθηκαν στην στρατιωτική βάση Σιδηροδρομικός. Αυτή είναι η πρώτη παράδοση φέτος των οχημάτων μάχης πεζικού BMP-3 από την εν λόγω ρωσική εταιρεία. Αν και ο ακριβής αριθμός των οχημάτων παραμένει αυστηρά φυλαγμένο μυστικό, η υπηρεσία τύπου της Rostec αποκάλυψε ότι η φετινή παράδοση ξεπέρασε την περσινή κατά μία εντυπωσιακή 1,5 φορά την ίδια περίοδο. Η ομάδα στην εταιρεία είναι πραγματικά εξαιρετική. Αυτά τα ειδικευμένα άτομα δεν ανταποκρίνονται απλά στις προσδοκίες, αλλά τις ξεπερνούν, παρέχοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά τα απαραίτητα οχήματα μάχης στα στρατεύματά μας. Έχουν ήδη σηματοδοτήσει την χρονιά με την πρώτη παράδοση οχημάτων μάχης πεζικού BMP-3, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε BMP-3 που παραδίδεται στο στρατό είναι εξοπλισμένο με αντιαθρηστικές χάρες και θωρακισμένες οθόνες. Αυτό το τεθωρακισμένο όχημα μάχης έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων στην ζώνη της βόρειας στρατιωτικής περιφέρειας, κερδίζοντας τη φήμη του ως το όχημα μάχης πεζικού για τον ρωσικό στρατό δίπλα στο BMP-2. Για να δούμε όμως ποιο είναι το BMP-3. Το BMP-3 είναι ένα ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα μάχης που διαδέχεται τα BMP-1 και BMP-2. Το BMP-3 φημίζεται για την ισχυρή σύπειρος και την στιβαρή θωράκισή του. Φέρει ένα κινητήρα diesel UTD-29M, ο οποίος αποδίδει 500 ύπους, επιτρέποντας το όχημα να φτάσει σε τελική ταχύτητα 70 χιλιόμετρων την ώρα στην στεριά και 10 χιλιόμετρων την ώρα στο νερό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.